έξω από την ταραχή. Επιστρέψαμε κοντά σας, είναι 3 παρα 10, είναι Σάββατο 26 του Μάρτη. Χρόνια πολλά στα κρυαράκια που έχετε σήμερα γενέθλια και χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιόρταζαν χτες, βεβαίως, και στην πατρίδα μας φυσικά, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας για χτες. Ναταλάκη, έκανες άλλη μια πολύ ωραία συνέντευξη. Με ένα πολύ αγαπημένο κορίτσι, την Ιωάννα Παπά, την οποία θέλω να ευχαριστήσω και διπλά, γιατί ήταν και η πρώτη συνέντευξη για φέτος και η πρώτη συνέντευξη μετά την σχετικά πρόσφατη απώλεια της μητέρας της. Μιλήσαμε για τις μάγισσες του Σάλεμ, την παράσταση στο Δημήτρης Χόρν που ολοκληρώνει σε λίγο τη διαδρομή της και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μιλήσαμε για την πίστη, το θρησκευτικό φανατισμό, τη δική της σχέση και τις δικές της αναζητήσεις σε σχέση με το θείο, τον σύντροφό της, αλλά και τους άπιστους συντρόφους του παρελθόντος. Ιωάννα μου, η ετήσια μας καθιερωμένη συνάντηση. Ναι, ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι και θεατρικά υπάρχει μια απίστευτη ροή. Μετά το καλοκαίρι ξεκινήσαμε αμέσως με τις μάγισσες του Σάλεμ. Ο Μίλλερ το έγραψε ουσιαστικά για να σχολιάσει την αμερικανική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην σε συγκινεί μια τέτοια ιστορία, γιατί μιλάμε για κάτι που είχε ξεπεράσει τα όρια του παραλογισμού. Θανατώθηκαν άνθρωποι χωρίς καμία αιτία. Η παράσταση μιλάει ακριβώς για το θρησκευτικό φανατισμό. Ένας χριστιανός πόσο συνεπής είναι με αυτό που θεωρεί ότι πιστεύει, στο οποίο πιστεύει, στην καθημερινότητά του, σε σχέση με τους συνανθρώπους του. Αυτό σχολιάζει, ότι υπάρχει τρομερή υποκρισία. Το βλέπεις αυτό και σήμερα? Μακάρι να ακολουθήσουμε αυτό που μας προτείνει ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία στη δική μας περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ακολουθούμε το δρόμο της αγάπης, της αλληλεγγύης. Η πίστη σε σένα τι ρόλο έχει παίξει στη δική σου τη ζωή? Στους ανθρώπους τους οποίους πιστεύω, στις ιδέες τις οποίες πιστεύω. Υποστηρίζω αυτά που πιστεύω. Με. Είσαι άνθρωπος που στα δύσκολα θα στραφεί στο Θεό? Φέτος που συνέβη κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο με τη μητέρα μου, έχασα τη μητέρα μου και είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να έρθω σε επαφή με αυτό που προσπαθούσα να βρω τον ορισμό της ψυχής. Δηλαδή το ψάξα στη θρησκεία, το ψάξα φιλοσοφία, το ψάξα στην ψυχανάλυση. Τελικά κατάλαβα ότι δεν ορίζεται ακριβώς. Τέλος πάντων δεν βρήκα εγώ έναν ορισμό που να με κάνει να... κάπως να παρηγορηθώ. Τι σε παρηγόρησε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Γιατί δεν με έχει παρηγορήσει. Δεν με έχει παρηγορήσει κάτι και είναι πολύ φυσιολογικό, είναι πολύ νωρίς. Και κάθε απώλεια και κάθε πένθος πρέπει να το βιώνεις σε όλα τα στάδια και δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη. Απλώς σίγουρα οι συνθήκες της ζωής μας, δηλαδή το να έχεις ένα παιδί μικρό, σε επαναφέρει πάρα πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα. Πρέπει να γειωθείς, πρέπει να πατήσεις τα πόδια σου. Ήταν μια δεύτερη ενηλικίωση για σένα τώρα, χωρίς τη μαμά πια? Η ενηλικίωση είναι κάτι ελαφρύ που μπορείς να πεις σε αυτήν την περίπτωση. Ένα κομμάτι σου φεύγει πραγματικά. Δεν είναι καν ηλικία. Είναι ολόκληρο κομμάτι του εαυτού σου που απλά πηγαίνει μαζί με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Είναι κάτι που κρατάς από τη μαμά σου πολύ συγκεκριμένο, σαν φυλαχτό, σαν συμβουλή? Σίγουρα προσπαθώ να τη μιμηθώ στα πράγματα για την οποία τη θαύμαζα, σε σχέση με τις σχέσεις μου με το παιδί και το πώς θα το μεγαλώσω, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερή, πήρα πάρα πολύ αγάπη και ξέρεις, δεν σταμάτησα να νιώθω παιδί. Αυτό μου το έχουν δημιουργήσει οι γονείς μου, αυτή την αίσθηση. Γιατί όποτε τους χρειάστηκα, ήταν εκεί και είναι ακόμα, ο πατέρας μου δηλαδή. Αν κάποια πράγματα έχω πετύχει στη ζωή μου, έχω καταφέρει να κάνω, να περάσω ένα προσωπικό όριο, είναι επειδή είχα αυτή τη στήριξη. Αναζητούσες και έναν σύντροφο που θα είναι τέτοιος άνθρωπος? Δεν είμαι αυτή η γυναίκα που σκέφτεται ότι ο σύντροφός μου θέλω να είναι αυτό και αυτό και αυτό. Σίγουρα έπρεπε να νιώθω αγάπη για τον σύντροφό μου και για να προχωρήσω η οικογένεια. Άρα δεν σκεφτόσουν ούτε καν ότι θα είναι κατάλληλος για μπαμπάς? Όχι, αυτό δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου. Άλλωστε ήταν τόσο δυνατή η επιθυμία μου να κάνω παιδί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν είχα αμφιβολία.
μετανιώσεις ποτέ για κάτι που έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει. Γιατί θα έκλαιγα τόσο πολύ πια και δεν θα στενοχωριόμουν τόσο πολύ για όλα αυτά που έχω κλάψει και έχω στεναχωρηθεί. Και για τους ανθρώπους, χωρίς να θέλω να τους μειώσω σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω ότι υπερθεματίζουμε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, είμαι με μια απόρριψη, με οτιδήποτε, ή με μια τελικά κακή σχέση. Ειδικά όταν σου συμβαίνει κάτι πολύ ωριακό στη ζωή σου και υπάρχει πραγματικά ανάγκη να κλάψεις, λες εντάξει, ήμουν υπερβολικός. Τι σε τρομάζει, δηλαδή, με στη σχέση σου, υπάρχει κάτι που φοβάσαι? Ναι, κοίτα, με την απιστία έχω χοντρό πρόβλημα. Καλημέρα, Ιωάννα, έχω πρόβλημα με την απιστία. Αλλά. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω καθόλου συζητήσει και με μένα την ίδια. Δηλαδή, δεν θέλω να έρθω σε επαφή με αυτό. Δεν είναι κάτι που σου έχει συμβεί, ίσως μικρότερη και το κουβαλάς? Φυσικά μου έχει συμβεί. Αλλά ξέρεις, η σοβαρότητα κάθε σχέσης παίζει ρόλο σε σχέση. Ποιος απιστεί, τι σχέση είναι αυτή που έχεις μαζί του, σε ποια ηλικία βρίσκεσαι, πώς έχεις επενδύσει σε αυτή τη σχέση, τι ματέωση έρχεται μετά από αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο στο αν τελικά θα είσαι διαλλακτικός με αυτό. Αλλά με ανθρώπους του παρελθόντος μου που υπήρξαν, όχι ακριβώς άπιστοι, αλλά τέλος πάντων δεν υπήρξε ο σεβασμός που θα ήθελα, γιατί ήμασταν και μικρά παιδιά. Είμαστε φίλοι, δηλαδή δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν θα έχω κακία ή κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θα το ξεχάσω κιόλας. Πολύ την ευχαριστούμε την Ιωάννα Παπά, η οποία άνοιξε θέματα συζήτησης. Ταύτισες, ταυτίστηκες. Αν ταυτίστηκα, όχι. Την κατανοώ απόλυτα. Είσαι από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με την απιστία ότι τη συγχωρώ και πάω μπροστά και δεν βαριέσαι και φίλοι είμαστε. Τα λες λίγο απαξιωτικά και ειρωνικά. Τα λέω γιατί δεν μπορώ να τα χωνέψω κάποιος τα λέει αυτά. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Κανένας δεν μπορεί να τα χωνέψει. Ούτε εγώ δεν μπορώ να τα χωνέψω όταν με ακούω να τα λέω. Πιο λογικά ακούγονται αυτά που λέει η Ιωάννα. Πολύ πιο λογικά ακούγονται αυτά που λέει η Ιωάννα. Απλώς νομίζω ότι εγώ επειδή το έχω βιώσει και το έμαθα και μου το είπανε ή το κατάλαβα ή το είδα. Κάποια στιγμή σε πιάνει και ένα πράγμα ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα. Δεν βαριέσαι. Αυτό. Το πεις πιο. Ναι. Σε πιάνει και ένα δεν βαριέσαι. Εξαρτάται, μωρέ, όπως είπε, πότε σου συμβαίνει, σε τι φάση είσαι. Τώρα, αν είναι ο σύντροφος ζωής σου, προφανώς δεν μπορείς ούτε να το σκεφτείς, να το διαχειριστείς. Τώρα, πιο μικρός, λες εντάξει, μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δεν το έχουμε, δεν το έχουμε ξεχάσει. Αν είσαι πιο μικρός, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ. Αν είναι ο σύντροφος ζωής σου, πάλι δεν θα χαλάσεις μια σχέση ζωής για μια περαστική απιστία. Περαστική, το τονίζω. Όχι να έχει ο άλλος παράλληλη σχέση, γκαρσονιέρα νοικιασμένη στο κουκάκι και να το μάθεις 3 χρόνια μετά ότι 3 χρόνια την έχει την άλλη στο κουκάκι και πηγαίνει και τη βλέπει. Τι μας λες? 5 φορές την εβδομάδα. Τυχαία το είπα. Παρά ήταν λεπτομερές το παράδειγμα. Όχι, δεν μου έχει συμβεί το κουκάκι. Λοιπόν, και επίσης, όταν μεγαλώσεις κι άλλο και είσαι με έναν άντρα ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 55 χρονών, δανείζομαι, και αυτός ακόμα άντρας μπορεί να σε απατήσει, γιατί και αυτός περνάει τη δική του κρίση ηλικίας και θέλει να νιώσει την επιβεβαίωση. Μπράβο! Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Κάποιος που θέλει να απιστήσει, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είναι οτιδήποτε, θα απιστήσει και στα 19 του και στα 33 του και στα 55 του. Άρα δεν βαριέσαι. Άρα καταλήγουμε στη σοφή φράση του Δημήτρη Πανόπουλου. Βαριέσαι. Ή μάλλον εσείς που λέτε όχι θα βαρεθώ φίλε, δεν το συγχωρώ. Έτσι. Να μείνετε πιστοί σε αυτό που νιώθετε, γιατί αυτά είναι ό,τι νιώθει ο καθένας. Πολύ την ευχαριστούμε την Ιωάννα, ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη. Ναταλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και φύγαμε για καταφύγιο της χαράς. Ο Γιάννης Κορδόνης έρχεται ο Ρεξάτος.